Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ. Από το 1990 μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα πολιτικού αυτοπροσδιορισμού, ψήφισαν δεκάδες νόμους και διατάξεις που σταθερά ξυλώνουν ό,τι με αγώνες και θυσίες έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενοι στην κοινωνική ασφάλιση, στα εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά δικαιώματα, στη δημόσια υγεία. Έχουν δε καταντήσει γελίες οι προεκλογικές τους διακηρύξεις όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση ότι τάχα θα καταργήσουν τις αντιασφαλιστικές διατάξεις των προκατόχων τους, αλλά πάντα συνεχίζουν ως κυβερνήσεις τις πολιτικές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Ποιος δεν θυμάται τις προεκλογικές διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ανατρέψει ό,τι αντεργατικό αντιλαϊκό νόμο είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ποιος δεν θυμάται τις ανάλογες προεκλογικές φανφάρες της Νέας Δημοκρατίας της σημερινής κυβέρνησης ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, καταστώντας σήμερα βασικό εργαλείο για τη συνέχιση των αντιασφαλιστικών πολιτικών που άφησε στη μέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το νομοσχέδιο που με ευθύνη της κυβέρνησης έρχεται με τα μεσονύκτια για συζήτηση στη Βουλή μεσούντος του καλοκαιριού και αφορά την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων, απογειώνει αυτές τις πολιτικές και παραδίδει την κοινωνική ασφάλιση στα αρπακτικά των επενδυτικών ομήλων με μικρό, μεσαίο και υψηλό ρίσκο, όπως προκλητικά διαφημίζει. Το νομοσχέδιο θα συνεχίζει το σφαγιασμό των συντάξεων και θα ρίξει στον κοιάδα συνολικά τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Γι' αυτό, μάλιστα, επιχειρεί η κυβέρνηση επιμελώς να αποκρύψει ότι οι διατάξεις αφορούν τους πάντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την 1η-1η του 2022 με το νέο νομοσχέδιο γίνεται υποχρεωτική η ένταξη των νέων εισερχόμενων στην αγορά εργασίας σε αυτό το σύστημα και εθελοντικά σε όσους είναι έως 35 ετών. Ο λεγόμενος ατομικός κουμπαράς που εισάγει το νομοσχέδιο στο πλαίσιο της κεφαλαιοποίησης συνεπάγεται ότι πλέον η επικουρική σύνταξη, η προστασία των γερατιών θα γίνει απολύτως ατομική υπόθεση για τον ασφαλισμένο και τον επενδυτή, ο οποίος επενδυτής θα διαχειρίζεται σε βάθος χρόνου 80 δισεκατομμύρια. Ο κάθε ασφαλισμένος θα γνωρίζει τι θα πληρώνει, όμως δεν θα γνωρίζει τι θα πάρει στο τέλος, αν θα πάρει δηλαδή, καθότι τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας τέτοιου είδους επενδυτικά προγράμματα έριξαν πάμπολες φορές το γνωστό φαλιμέντο με τραγικά θύματα τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Η διακοπή των εισφορών στους νέους ασφαλισμένους προς το ισχύον σύστημα αναμένει να δημιουργηθεί μια νέα οικονομική μαύρη τρύπα με έλλειμμα 55 δις ευρώ, την οποία πάλι θα φορτωθούν αυτά στις πλάτες μας, θέτοντας έτσι σε άμεσο κίνδυνο τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων και των ασφαλισμένων που θα παραμείνουν σε αυτό. Οι συνταξιούχοι έχουν αρνητικότατη πείρα όλα αυτά τα χρόνια από το τσάκισμα και τις περικοπές που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία. Κάθε χρόνο πληρώνουν πάνω από 8 δισεκατομμύρια από τις περικοπές, ενώ δεκάδες δισεκατομμύρια έχουν κουρευτεί από τα ασφαλιστικά ταμεία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τώρα έρχονται με θράσος αυτοί που κυβερνούν και που κυβέρνησαν και προηγούμενα και ευθύνονται για όλα αυτά να μας πούν ότι πρέπει να ξεχάσουμε γιατί τα παιδιά μας θα εργάζονται και θα πληρώνουν τις συντάξεις μας. Απαράδεκτα πράγματα. Το νέο νομοσχέδιο έρχεται λοιπόν να συμπληρώσει και να εκπληρώσει το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης στα πλαίσια των τριών πυλώνων και στη συνέχεια να κλιμακώσει την επίδεση συνολικά στα κοινωνικά ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν απομείνει, παραδίδοντας στα νύχια του χρηματιστηριακού τζόγου άμεσα τις επικουρικές συντάξεις. Εξάλλου, όλο αυτό το διάστημα, με εξαίρεση της πανδημίας, με την έξαρση, με συγχωρείτε, της πανδημίας, γίναμε όλοι μάρτυρες για το πώς δούλεψαν τα ιδιωτικά συμφέροντα στην ιδιωτική υγεία, μόνο για το κέρδος. Αυτά συμβαίνουν όταν οι κοινωνικές μας ανάγκες πέφτουν στα νύχια της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων. Κύριοι της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο αυτό εκφράζει και έχει την αντίθεση των εργαζομένων, της νέας γενιάς των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων επαγγελματιών, των φτωχών αγροτών. Οι μόνοι που συμφωνούν μαζί σας είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι χρηματιστές
οι τραπεζίτες και οι διάφοροι εκπρόσωποι τους προπαγανδιστές. Όλη η ιστορική αγωνιστική πορεία, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, του εργατικού, με συγχωρείτε γιατί κάτι άκουσα και νόμιζα ότι έχω υπερβεί τον χρόνο. Όλη η ιστορική αγωνιστική πορεία του εργατικού λαϊκού κινήματος, οι αγώνες μέσα στην πανδημία αποτελούν παρακαταθήκη και δείχνουν το δρόμο για την απόκρουση και την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Εμείς από τη μεριά μας, συνταξιούχοι, αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε, το ιερό πεζοδρόμιο όπως λέμε, και να είναι σίγουροι αυτοί που άλλα προσδοκούν ότι θα πέσουμε στην παγίδα του διαχωρισμού ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους κτλ. Ούτε στιγμή δεν υποτίλαμε τη σημαία του αγώνα, το διεκδικητικό μας πλαίσιο με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε ό,τι έχει με τη βία αφαιρεθεί από μας και το πληρώσαμε με τον αγώνα μιας ζωής. Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιουχικών Οργανώσεων που εκπροσωπεί το σύνολο των συνταξιούχων στη χώρα μας και μιλώ εξ ονόματός της, εκφράζει την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο αυτό, τάσεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και καλούμε την κυβέρνηση να το αποσφύρει. Όσο δε για αυτά που μας αφαίρεσαν, μην ελπίζει κανείς ότι θα τα ξεχάσουμε. Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Τις κύριες, τις επικουρικές συντάξεις, την κατώτερη σύνταξη να είναι στα 600 ευρώ από τα 384 που είναι σήμερα, τη 13η, τη 14η σύνταξη που την έχουν πληρώσει, την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, των αντιασφαλιστικών νόμων, την κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία και τη συμμετοχή στα φάρμακα. Άμεση πρόσληψη, αυτό πρέπει να γίνει τώρα, προσωπικού και εξοπλισμού στον ΕΦΚΑ για την άμεση απόδοση των συντάξεων μερισμάτων και εφάπαξ. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, γι' αυτό παλεύουμε με πρόσληψη ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού και το άνοιγμα των μονάδων που έκλεισαν. Άμεσο σχεδιασμό για τη δημιουργία δημόσιων δομών οίκονα ευγυρία σε όλη τη χώρα και παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά και σας ευχαριστώ.